Εάν τιμώνται οι Άγιοι αγαπητοί μου, τούτο τιμά και δοξάζει τον Θεό. Και αν προβάλλονται οι Άγιοι, τούτο γίνεται προς μίμηση των πιστών. Οι Άγιοι είναι τα αιώνια και αληθή πρότυπα που προβάλλονται εις τους πιστούς όλων των αιώνων και όλων των γενεών, για να δείχνουν κατά πόσο διούται το Ευαγγέλιο. Οι Άγιοι είναι οι εφαρμοστές της εντολής του Θεού που μας λέγει «Άγιοι γίνεστε, καθώς εγώ Άγιος είμαι». Και η κάθε εποχή έχει βεβαίως τους Αγίους του, Αγίους της, για να μας δηλωθεί ότι το Ευαγγέλιο είναι διαχρονικόν και ζητά την εφαρμογή του όποια κι αν είναι η εποχή που ζουν οι χριστιανοί. Και ο 20ος αιώνας έχει τους Αγίους του και θα υπάρχουν έως το τέλος της ιστορίας, και αυτοί θα αποτελούν το λίμα που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή το υπόλοιπο, απόλυτη ανθρωπότητα που θα σωθούν και που βέβαια θα περιμένουν να έλθει ο Κύριος. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. Έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα και αρχές του 4ου αιώνα. Έζησε στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και όμως ξεπερνά κάθε πολιτιακό σχήμα, αφού είναι ο διοικητής Θεσσαλονίκης, για να μας πει ότι η πνευματική ζωή δεν εμποδίζεται από κανένα εγκόσμιο σχήμα. Νέος, αξιωματούχος, όπως σας είπα, διοικητής της πρώτης Θεσσαλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χριστιανός εκ προγόνων. Είναι άγαμος και ζει άκρα πνευματική ζωή, ώστε ο μοναχισμός να τον διεκδικεί. Λένε πολλοί, μα τι θέση έχει ο Άγιος Δημήτριος με τους μοναχούς, όπως και η δική μας η μονή προς τιμή του Αγίου Δημητρίου. Ναι, διότι ζούσε σαν μοναχός. Αισθάνεται την ανάγκη να μεταδίδει διαρκώς και διαρκώς τον Χριστόν. Η Ιεραποστολή τον συναρπάζει. Γίνεται κατηχητής και μάλιστα των νέων παιδιών. Γι' αυτό στο ναό του στη Θεσσαλονίκη, μπαίνοντας αριστερά, είναι, σώζεται ένα ψηφιδωτό που τον δείχνει όρθιο με δύο μικρά παιδιά εκατέρωθέν του. Στο τέλος ομολογεί Χριστόν και γίνεται με το τίμιον αίμα του μάρτης Χριστού. Αυτή την πορεία του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, αγαπητή, διαγράφει ο Παύλος στον μαθητή των Τιμόθεων στη δευτέρα του επιστολή, και το περιεχόμενό του είναι για όλους μας. Και το εβίωσε ο Άγιος Δημήτριος, και εμείς αν το βιώσουμε θα γίνουμε μικροί Άγιοι Δημήτριοι. Επιτρέψατε μου να σας υπενθυμίσω την περικοπή που ακούσαμε ως αποστολική περικοπή σήμερα. Γράφει ο Απόστολος: «Σιών τέκνων μου, ενδυναμού
εν τη χάρη τη εν Χριστώ Ιησού. Και αοίκουσας παρεμού δια πολλών μαρτύρων ταύτα παράθουν πιστής ανθρώπης, ίτινες ικανοί έσονται και εταίρους διδάξε. Σίων εκοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες, ή να το στρατολογήσαντι αρέσει. Εάν δε και αθλήτης, ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλής. Των κοπιώντα γεωργών, δι πρώτον των καρπών μεταλαμβάνει, νόη αλέγω. Δόη γάρση ο Κύριος σύνεσιν εν πάση. Μνημόνευε Ιησού Χριστόν, εγγερμένον εκ νεκρών, εξ σπέρματος Δαβίδ, κατά το Ευαγγέλιόν. Ενώ κακοπαθώ μέχρι δεσμών, ως κακούργος, αλλολόγος του Θεού, ουδεύεται. Ας δούμε λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτά τα οποία παραγγέλει ο Απόστολος και που βέβαια εβίωσε ο Άγιος Δημήτριος. Σιούν τέκνον μου, εν δυναμού, εν τη χάριτη και εν Χριστώ Ιησού. Το πρώτο πράγμα είναι η βίωση του αγιασμού. Με τον αγώνα, αλλά και με τη χάρη του Χριστού. Πρέπει να αγωνιστούμε. Και βέβαια, τον αγώνα μας θα συνοδεύει η χάρη του Χριστού. Αλλιώτικα, κάθε έξοδος είναι και ματαιοπονία και κίνδυνος αρνήσεως και πτώσεως. Εάν δεν έχουμε δηλαδή τον αγιασμό που λέει εδώ ο Απόστολος, όχι μόνο το μαρτύριο αλλά και η απλή μας προβολή στον αμαρτωλό κόσμο είναι αδιανόητη χωρίς την άσκηση και χωρίς την χάρη και ενίσχυση του Θεού. Νομίζουν μερικοί ότι θα πετύχουν μόνοι τους ότι θα έπρεπε να επιτύχουν. Αγαπητοί μου, προέχει η χάρις του Χριστού. Εάν δεν μας δυναμώσει η χάρις του Χριστού, ματαιοπονούμε. Δεύτερο σημείο. Γράφει στον Τιμόθεο. Ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, ίτινες ικανοί έσονται και εταίρους διδάξει. Αυτά τα οποία σου έχω δώσει, έχεις δει σε μένα και ως παράδειγμα και ως διδασκαλία. Μην τα κρατήσεις μόνο για τον εαυτό σου, αλλά φρόντισε να τα μεταβιβάσεις σε πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους ικανοί έσονται, θα σταθούν λέει ικανοί και εταίρους διδάξε. Έτσι έχουμε την ιεραποστολή. Ο ένας θα δίδει στον άλλον εκείνο το οποίο πήρε, εκείνο το οποίο έχει. Επαναλαμβάνω, δεν θα κρατήσει και τον εαυτό του ό,τι έχει πάρει. Πρέπει να το μεταδώσει. Ό,τι έκανε και ο Άγιος Δημήτριος. Σας είπα, ήταν κατηχητής. Μάζευε τους νέους, όπως ο Νέστορ. Παλικαράκι ήταν ο Νέστορ. Παλικαράκι. Αυτός που τελικά εφώνευσε τον Λιέον. Ήταν λοιπόν ένα από τα παιδιά, τους νέους που είχε ο Άγιος Δημήτριος ως κατηχουμένο. Την κατοίκηση που την έκανε σε ένα χώρο που εθεωρείται ότι ήσαν εκεί λουτρά. Δεν είχε αίθουσες και δεν πήγαινε σε ποια αίθουσα να γίνει η κατοίκηση. Σημειώσατε?
ότι ο κόσμος ήταν ειδωλολάτρης. Συνεπώς, πού αλλού θα μπορούσε, σώζεται αυτός ο τόπος μέχρι σήμερα. Τα αρχαία λουτρά, εκεί που υπήρχαν και που ήταν βέβαια χώρος, όπως σας εξήγησα, κατηχήσεως. Σιούν κακοπάθησον, ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Σι λοιπόν να κακοπαθήσεις σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, κακοπαθεί στον κόσμο. Κακοπαθούν και οι φορείς του. Και η κακοπάθεια υπάρχει, γιατί το Ευαγγέλιο δεν γίνεται δεκτόν από τον κόσμο. Ο κόσμος είναι η συνισταμένη όλων των παθών. Λέει ο Άγιος Άκος Σύρος, η κόσμο, κόσμος πεις, η πάθη πεις, είναι το ίδιο πράγμα. Και ο κόσμος όλος μας, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εν το πονηρό κείται, βρίσκεται στην αγκαλιά του διαβόλου. Γι' αυτό ο κόσμος αντιδρά στο Ευαγγέλιο, δεν το θέλει. Και η αντίδρασή του επιφέρει βέβαια κακοπάθεια στο Ευαγγέλιο, αλλά και τους φορείς του. Ο Παύλος είχε βαθιά πείρα του θέματος και την μεταφέρει στο μαθητή του τώρα, τον Τιμόθεο. Στο βάθος το Ευαγγέλιο είναι αντικοσμικόν και συνεπώς σταυρικόν. Άλλο τώρα εμείς οι περίεργοι χριστιανοί των τελευταίων αιώνων και γη του 20ου αιώνα, που θα θέλαμε με τον απόδι να πατάμε στο Ευαγγέλιο, στο χώρο του Ευαγγελίου, και με το άλλο πόδι στο χώρο του κόσμου τούτου. Αγαπητοί μου, δεν συμβιβάζονται τα πράγματα. Αυτό αντιληφθούμε. Εμείς οι σύγχρονοι χριστιανοί τουλάχιστον έχουμε πάρα πολύ κοσμικό φρόνημα. Πάντως ο κόσμος σταυρώνει το Ευαγγέλιο. Μόνον όποιος κατενόησε τι σημαίνει σταυρικών Ευαγγέλιων, κατενόησε τον χριστιανισμό. Στην εποχή μας, όπως σας είπα, επιχειρείται αυτή η σύζευξη Ευαγγελίου και κόσμου. Θέλουμε να το κάνουμε το Ευαγγέλιο και πολιτική και κοινωνισμό και ό,τι άλλο θέλετε, ουτοπιστικά και αδιανόητα πράγματα. Και η μέθοδος είναι, προσέξτε, η διαλεκτική, και στις θέσεις και στην νοοτροπία. Τι θα πει διαλεκτική? Έλα να κουβεντιάσουμε. Σε μια τράπεζα στη Λάρισα, περνούσα από εκεί και το έλεγα πάντα εκεί έξω από εκεί, στις προθήκες εκεί, σε τζάμια. Έλεγε, ελάτε να κουβεντιάσουμε. Πολλοί καταστηματάρχοι στέκονται στην πόρτα τους, ας πούμε ένα παπουτσάδικο. Κάθεσαι στη βιτρίνα και βλέπεις. Και σου λέει ο καταστηματάρχης, ο οποίος είναι εκεί στο σκαλοπάτι, περάστε, έχουμε πολλά, μεγάλη ποικιλία. Δηλαδή, έλα να κουβεντιάσουμε. Από τη στιγμή που θα μπεις στον χώρο της διαλεκτικής, της κουβέντας, κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Θα πάρεις κάτι και τα λοιπά και τα λοιπά. Το δυστύχημα είναι ότι η μέθοδός μας έναντι του κόσμου τούτου είναι μέθοδος διαλεκτικής. Έλα να κουβεντιάσουμε. Δεν χρειάζεται καμία κουβέντα. Μα καμία κουβέντα. Ο κόσμος είναι ο κόσμος και το Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο. Ούτε στις θέσεις του κόσμου θα προχωρήσουμε, ούτε στην νοοτροπία του κόσμου. Ας το προσέξουμε. Είναι ένα λεπτό σημείο που δεν το προσέχουμε. Με το κακοπάθησον που λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, και βέβαια
το αγκάλιασε αυτό ο Άγιος Δημήτριος, εισάγεται η άσκηση. Η άσκηση που θα ξεριζώνει τις κακίες και θα φυτεύει αρετές. Η άσκηση για την υπερνίκηση όλων των εξωτερικών εχθρών, αλλά και των εσωτερικών εχθρών. Οι αντίθετες δυνάμεις είναι δαιμονικές και είναι φοβερές. Χρειάζεται πολύ άσκηση για να μπορέσουμε να πετύχουμε εκείνο που πρέπει να επιτύχουμε. Ένα ακόμα σημείο, τέταρτο. Ουδή στρατευόμενος, λέγει ο Παύλος, εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαντι αρέσει. Ο καθένας που στρατεύεται, πάει στρατιώτης, δεν μπερδεύεται με υποθέσεις βιωτικές. Βλέπετε, ο στρατιώτης φεύγει από το σπίτι του, θα πάει στο στρατόπεδό του, δεν έχει πια καμιά δουλειά με το σπίτι του. Ουδής, λέει, στρατευόμενος εμπλέκεται, μπερδεύεται με υποθέσεις βιωτικές. Έτσι και ο χριστιανός. Δεν πρέπει να μπερδεύεται με βιωτικά πράγματα, με την έννοια δηλαδή όχι να μην φάει και να μην πει και να μην δουλέψει, αλλά παραπανήσει πράγματα, εκείνα τα οποία θα ήταν περιττά. Μόνο και μόνο για να αρέσει εις εκείνον που τον εστρατολόγησε. Τι είναι ο Χριστός? Ο Άγιος Δημήτριος δεν εγκατέλειψε τη θέση του, σας είπα, διηγητής της πρώτης Θεσσαλίας. Και όμως δεν εγκατέλειψε τη θέση του ως χριστιανός, ήταν ο διηγητής. Ήταν όμως εκείνος ο οποίος ήξερε πώς να τοποθετείται και να αρέσει εις τον στρατολογήσαντα Χριστόν. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές ζούμε εμείς ένα πολυπράγμονα βίον. Είναι αλαζονία αυτό που πνίγει με τα αγκάθια της τον σπόρο του Ευαγγελίου, όπως είπε ο Κύριος στην παραβολή του Σποραίος. Στο βάθος ο πολυπράγμων βίος φανερώνει την προτίμησή μας εις τα αγαθά του παρόντος αιώνα. Ο πολυπράγμων είναι αφιλόσοφος. Θα το ξαναπώ. Ο πολυπράγμων είναι αφιλόσοφος. Δεν φιλοσοφεί ούτε αυτή τη γενιά τη ζωή του. Ο χρυσός κανόν είναι αυτό που έγραψε πάλι ο Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του. Έστι δε πορισμός μέγας η ευσέβεια μεταυταρκίας. Είναι, λέει, πορισμός, πλούτος, μέγας. Τι? Η ευσέβεια συνδυαζομένη με την αυτάρκεια. Αυτό το έχω, μου φτάνει, δεν θέλω περισσότερο. Γιατί εκείνοι οι οποίοι θέλουν να πλουτίσουν, λέει, μπλέκουν, περιέπειραν οδύνες πολλές, κάρφωσαν τα χέρια τους, τα μέλη τους με οδύνες πολλές. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, σκέπασμα είναι και το σπίτι, σκέπασμα είναι και τα ρούχα. Έχοντες και διατροφάς και σκεπάσματα, έχουμε να φάμε. Τούτης, λέει ο Παύλος, αρκεστησόμεθα. Σε αυτά να αρκεστούμε. Μη ζητάμε διαρκώς και διαρκώς περισσότερα. Ένα πέμπτο σημείο από αυτά που έγραψε ο Απόστολος και βίωσε ο Άγιος Δημήτριος, και οφείλουμε και εμείς να βιώσουμε. Εάν δε και αθλήτης, ου στεφανούτε εάν μη νομίμως αθλήσει. Εάν κανείς αθλεί, δεν στεφανώνεται, εάν η άθλησή του δεν έχει νομιμότητα. Εάν επί παραδείγματι είναι 10 στη σειρά και θα τρέξουν τώρα, εάν πριν δοθεί το σύνθημα σηκωθείς να τρέξεις, παίρνω ένα πολύ συνηθισμένο παράδειγμα, δεν είναι νόμιμος η άθλησή σου,
γιατί απλούστατα σηκώθηκε να τρέξεις πριν τρέξουν και οι άλλοι, πριν ακούσεις το σύνθημα. Αυτή η ντόμιμος άθλησης είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή, τι είναι? Είναι εφαρμογή όλων όσων παραγγέλει το Ευαγγέλιο. Δεν θα υπάρχουν επιλογές, αυτό μ' αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει, αυτό μου ταιριάζει, εκείνο δεν μου ταιριάζει. Γιατί σήμερα οι χριστιανοί μας ζουν ένα χριστιανισμό κατ' επιλογή. Αυτό το τηρώ, το άλλο το θεωρώ κατώτερο και το αφήνω. Όχι. Η άθληση θα είναι νόμιμος. Κάθε λόγος, κάθε πράξη, κάθε σκέψη πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του ονόματος του Ιησού Χριστού. Μπορεί να κάνω ελεημοσύνη, όχι γιατί το λέει ο Χριστός, αλλά γιατί απλώς μου αρέσει να κάνω ελεημοσύνη. Βλέπετε πολλές φορές έξω από τους ναούς μας να υπάρχει μια μαρμαρίνη πλάκα που αναφέρει εκεί ονόματα των δωρητών. Έδωσε κάποιος τόσα χρήματα, άλλος τόσα χρήματα και χτίστηκε ο ναός. Αν ρωτήσουμε, αδελφέ μου, γιατί τα έδωσες τα χρήματα αυτά? Για να είναι το όνομά σου εκεί στη μαρμάρινη πλάκα? Και έτσι με τον τρόπο αυτόν να ικανοποιείται η φιλοδοξία σου? Όπως ένα ναό στη Λάρισα, κάποιος έκανε μια δωρεά ενός πολυελαίου. Πω. Θυμάμαι, μου έδειχνε το αυτός ο πολυέλαιος, ήταν και αυτός παρόν, ότι εγώ τον έκανα αυτό το πολυέλαιο. Ανθρωπέ μου, πρόσεξε, δεν έχει τη σφραγίδα Χριστός. Αυτό το έκανες για τον εαυτό σου και συνεπώς δεν έχεις καμία μα καμία απολαβή από τον Χριστό. Θα έλεγα ακόμη και το μαρτύριο. Μπορεί κάποιος να θέλει να μαρτυρήσει από μια επιθυμία να δοξαστεί. Ούτε αυτό είναι νόμιμο. Γι' αυτό το λόγο ο Απόστολος Παύλος, πολλές φορές σας το έχω πει αυτό που θα σας πω τώρα, να το έχουμε στα μάτια μας μπροστά, που λέγει ο Απόστολος: εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα. Εξού θα πει εκ του οποίου, διού θα πει και με τον οποίο, και εις αυτόν τα πάντα. Τα πάντα πρέπει να ξεκινούν από τον Χριστό, πρέπει να γίνονται με τον Χριστό και πρέπει να γυρίζουν πίσω στον Χριστό. Εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα. Μη φεύγει ποτέ από τα μάτια μας αυτή η θέση. Αν θέλουμε να έχουμε μια νόμιμη άθληση, ο ανθρώπινος ουμανισμός θα πει ανθρωπισμός. Είδατε, όλοι μιλάνε για τον ουμανισμό, και χριστιανοί και μη χριστιανοί, και θα πει ανθρωπισμός. Σου λέει, δεν είναι ανθρωπιστικό αυτό, δεν είναι σωστό εκείνο, στρέφεται εναντίον των ανθρώπων τούτη η πράξη. Απορρίπτεται, γιατί δεν ξεκινάει από τον Χριστό. Είναι κατασκεύασμα του πολιτισμού, αν θέλετε, μιας φιλοσοφικής διαθέσεως, όπως θέλετε πάρτε το. Και έτσι λοιπόν, αυτά όλα που οι άνθρωποι φτιάχνουν έχουν τη σφραγίδα της αυτονομίας. Ξέρετε ποια είναι η ουσία του προπατορικού αμαρτήματος? Πολλοί λένε αυτά που λένε, ανοήτως μάλιστα τα λένε. Μάλιστα λένε ότι προχώρησαν σε σχέσεις ο Αδάμ και η Εύα και ότι αυτό ήταν το προπατορικό αμάρτημα. Λάθος. Πρώτα έκανε ο Θεός τους ανθρώπους υπό την μορφή του ζεύγους. Θα συνήρχοντο και ευλογήθηκαν προς τούτο. Είναι δυνατόν λοιπόν να αποτελεί
οι σχέσεις, την ουσία του προπατρικού αμαρτήματος. Λάθος. Αλλά πλούσαλα και μάλιστα μίξεις συζυγική δεν συνέβη μέσα στον παράδεισο. Όταν έφυγαν από τον παράδεισο έγινε η μίξεις. Και έγνο λέει, έγνο, εύσημος, διατύπωση, έγνο, γνώρισε, ανεγνώρισε Αδάμ την γυναίκα αυτού και λοιπά και λοιπά. Έξω από τον παράδεισο. Τι είναι λοιπόν το προπατορικό αμάρτημα? Είναι η αυτονομία. Να κάνω εκείνο που εγώ θέλω, αυτό που εγώ νομίζω. Ερήμην του Χριστού. Έτσι λοιπόν η αυτονομία, που είναι, σας είπα, η ουσία του προπατορικού αμαρτήματος, είναι απορριπταία. Γι' αυτό λέει ο Παύλος πάλι, παν ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εστί. Κάθε τι που δεν είναι προϊόν της πίστεως, να έχει τη σφραγίδα Χριστός, είναι, ακούστε, είναι αμαρτία. Μνημόνευε Ιησού Χριστόν ειγερμένον εκ νεκρών εκ σπέρματος Δαβίδ. Η μνήμη του Ιησού Χριστού είναι το μεγάλο μυστικό που τα πάντα υπερνικά και επιτυγχάνει. Το όνομα του Κυρίου, λέει ο Ψαλμωδός, ημινάμιν αυτούς. Αμύθηκα εναντίον των δυσκολιών και των εχθρών με το όνομα του Κυρίου. Και αυτή η διαρκής μνήμη επιτυγχάνεται διαρκώς και με την μονολόγηστη ευχή, αλλά και πάντοτε όταν ξέρουμε ότι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί είπε ο ίδιος ότι χωρίς εμού ουδήναστε πήγαινε ουδέν. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε απολύτως. Αγαπητοί, αυτή την πορεία εγάραξε το Πνεύμα το Άγιον όσοι στέκονται στο Ευαγγέλιο. Αυτήν ευάδησε ο Παύλος και ο Τιμόθεος και ο Άγιος Δημήτριος και όλοι οι Άγιοι. Αυτή την πορεία καλούμεθα και εμείς να βαδίσουμε. Ο κόσμος μένει πάντοτε ο ίδιος, εχθρικός έναντι του Ευαγγελίου. Το μαρτύριον είτε συνειδήσιος είναι, είτε αίματος, είναι πάντοτε επίκαιρον και αναγκαίον. Το Ευαγγέλιον είναι διαχρονικόν και οι Άγιοι είναι διαχρονικοί. Και ο Άγιος Δημήτριος, για αυτό τον τιμούμε ύστερα από τόσα χρόνια, είναι διαχρονικός. Βρίσκεται πέρα από το χρόνο και το χώρο. Πάντοτε επίκυρος δείκτης μιας βιωματικής πορείας, ο μεγαλομάρτης Δημήτριος. Ας τον τιμήσουμε, γιατί λέγεται τιμή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος. Αμήν.